101 γκολ. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Δεύτερον, τι... αν το θυμόσουν και αν το σκέφτηκε την ώρα που το πέτυχε στο 100. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν, όπως είπα και χθες, δεν υπήρχε ούτε στα πιο τρελά όνειρα το να πετύχω 100 γκολ με την ομάδα όταν ξεκινούσα την καριέρα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Σχεδόν θυμάμαι από το πρώτο. Εντάξει, μπορεί να μην θυμάμαι όλα, αλλά θυμάμαι τα περισσότερα τα θυμάμαι. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου και αυτούς που είναι τώρα στην ομάδα και όλα αυτά τα χρόνια που έχω δουλέψει μαζί και τους προπονητές. Γι' αυτό που έχω πετύχει. Είπες ότι το πιο σημαντικό ίσως ήταν το γκολ που πέτυχες με τον Ολυμπιακό. Το πιο δύσκολο ποιο ήταν? Το πιο δύσκολο. Πιστεύω και με τον Ολυμπιακό ήταν δύσκολη κεφαλιά, αλλά και με τον Άρη. Ένα παιχνίδι στην Τούμπα, το 4-1, ένα γύριστο. Η σέντρα για τον Αθανασιάδη στην κίνηση. Φοβερό γκολ! Φοβερό γκολ! 4-1 στο 43. Αυτό που θυμάσαι πιο έντονα τη στιγμή. Τη στιγμή. Πιστεύω το παιχνίδι μέσα στην Τότεναμ. Τον γκολ μέσα στην Τότεναμ. Που ήταν και λόγω νίκης και ένα σημαντικό γκολ για την ομάδα. Πάρα πολύ ωραία έξυπνη πάσα για τον Γεωργιάδη. Το γύρισμα με τη 1-0-2. Αθανασιάδης, εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Έχει λόγους να φοβάται ο Σαράφης για την πρωτιά? Γιατί όχι, έχω ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο. Οπότε πιστεύω θα φτάσω κοντά. Αυτά τα 100 γκολ τα πέτυχες σε διάστημα 9 χρόνων με ένα διάλειμμα που πήγες δανεικό στο Πανσεραϊκό. Η πιο δύσκολη στιγμή σε αυτό το πέρασμα στην πρώτη ομάδα, το 2007 μέχρι και σήμερα, ποια ήταν? Όταν γύρισα τον Πανσεραϊκό. Πιστεύω ήταν ότι από τις πιο δύσκολες στιγμές, γιατί έπρεπε να αποδείξω και να μείνω στην ομάδα. Ήμουν ένας νέος ποδοσφαιριστής, πήγα ένα χρόνο δανεικός και με το που γύρισα έπρεπε να αποδείξω ότι πρέπει να είμαι εδώ. Και πιστεύω με τον κύριο Μπόλωνη τα κατάφερα. Είχα και τη στήριξη και τα κατάφερα. Παρότι είσαι παιδί του ΠΑΟ και έχεις μεγαλώσει μέσα στην ομάδα, θεωρείς ότι ακόμα και σήμερα πρέπει να αποδεικνύεις ποιος είσαι, ποιος είναι ο Κλάος, αν σκοράρεις, γιατί σκοράρεις, πώς σκοράρεις? Όλα τα παιδιά πρέπει να το αποδεικνύουν, αλλά και η θέση του επιθετικού είναι τέτοια. Μπορείς σε ένα παιχνίδι να μην είσαι καλός, αλλά να πετύχεις ένα γκολ, θα σε θυμούνται. Κρατάνε την εικόνα, κρατάνε τον γκολ σαν επιθετικό. Οπότε σε κάθε παιχνίδι πρέπει να δίνεις τα πάντα, και όχι μόνο για τον γκολ, αλλά γενικά για την παρουσία σου μέσα στο γήπεδο. Εσύ πώς θα περιέγραφες τη διαδρομή αυτή, από το πρώτο γκολ μέχρι σήμερα? Να σου πω την αλήθεια, έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Με το συμβόλαιο, το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο, με την καθιέρωση και τώρα με αυτά τα 100 γκολ. Είναι. Τι να σου πω, δεν μπορώ να σου το πω να σου περιγράψω με λόγια. Είναι τα όνειρα που κάνει το κάθε παιδί όταν ξεκινάει. Είμαι και αρχηγός, έγινα και αρχηγός στην ομάδα, οπότε έγιναν όλα μαζί, έγιναν τόσο γρήγορα. Είπες ότι θυμάσαι σχεδόν τα περισσότερα γκολ. Πρώτο γκολ στην Ευρώπη ποιο ήταν? Πρώτο γκολ στην Ευρώπη ήταν με την Βαλερέγκα, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ναι, την Βαλερέγκα. Χατρίκ. Χατρίκ με την. Πρώτο γκολ ήταν με την. Μίνσκ, όχι. Γενικό χατρίκ. Γενικό χατρίκ. Γενικό χατρίκ. Με την Γκαλιθέα.